πρέπει να σταθούμε στο ύφος των περιστάσεων που δεν είναι εύκολο. Γιατί η ασθένεια αυτή είναι περίπλοκη, δεν την έχουμε καταλάβει μέχρι βάθους και είναι πολύ επικίνδυνο να βγαίνουμε επιφανειακά και να λέμε δεν είναι το ένα ή είναι το άλλο. Ο ευνίδιος θάνατος του 87χρονου που έχασε τη ζωή του λίγα λεπτά μετά τον εμβολιασμό του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πρέπει να διερευνηθεί μέχρι βάθους, λέει μιλώντας στο Ράδιο 984 ο επίκουρος καθηγητής παθολογοανατομίας στη Ρώμη με καταγωγή από τα Χανιά, Κώστας Γιαννακάκης. Πρέπει πρώτον να σιγουρευτούμε ότι όντως δεν υπήρχαν αρχικές ισχυμικές αλλοιώσεις στο μυοκάρδιο. Αυτό μπορεί να το δουν οι συνάδελφοι με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Γι' αυτό σας έγραψα και σε αυτό το mail να κοιτάξουν τις αλλοιώσεις μέσω ηλεκτρονικού μικροσκοπίου στο μυοκάρδιο. Σε περίπτωση που έγινε μια αρχή ισχυμικού επεισοδίου και που μακροσκοπικά δεν μπορεί να φανεί. Αν όμως ο θάνατος δεν είναι ισχυμικός αλλά ηλεκτρικός, δηλαδή έχουμε ένα πρόβλημα ουσιαστικά στον ιστό που μεταφέρει την ηλεκτρική όση μέσα στην καρδιά, και αυτό το πράγμα, κύριε Σαχίνη, πρέπει να ταυτοποιηθεί. Οι επιστήμονες πρέπει να δώσουμε απαντήσεις κατανοητές πρωτίστως στο ευρύ κοινό για το τι ακριβώς συνέβη, σημειώνει ο κύριος Γιαννακάκης. Να δώσουμε κάποιες πληροφορίες σίγουρες στον απλό άνθρωπο που ακούει ότι κάποιος πέθανε κάποια λεπτά μετά από τον εμβολιασμό. Και να καταλάβουμε λοιπόν γιατί υπήρξε αυτό το περιστατικό. Ήταν ένα ισχυμικό περιστατικό. Δεν ήταν ισχυμικό περιστατικό. Ήταν ηλεκτρικό το περιστατικό. Αυτά ως αρχή. Και μετά να περάσουμε στο πιο ουσιώδες, κύριε Σαχίνη. Έχει κάποια σχέση με τον εμβολιασμό? Ο ίδιος τόνισε τη σημασία της παθολογοανατομικής έρευνας για θανάτους που σχετίζονται με τον COVID-19. Ο θάνατος με ή από COVID. Έτσι. Αυτό το πράγμα μόνο ο παθολογοανατόμος, επαναλαμβάνω, μόνο ο παθολογοανατόμος φτάνει να το πει με σιγουριά που φτάνει το 100%, γιατί εκτελεί την νεκροτομή. Η παθολογοανατομική νεκροτομή είναι η νεκροτομή που γίνεται σε άτομα που πέθαναν από μη βίαιο θάνατο. Έτσι. Δεν είμαστε ιατροδικαστές. Ναι, ναι. Όταν άρχισαν οι νεκροτομές, μετά τα στοιχεία που είχαμε πάρει από τους Κινέζους παθολογοανατόμους, οι οποίοι, προσέξτε, ήταν οι πρώτοι που παρατήρησαν τις θρομβώσεις σε αρτηρίες, στον πνεύμονα, και ουσιαστικά μας άνοιξαν ένα δρόμο στη μελέτη για το πώς φτάνουμε στο θάνατο από κορονοϊό. Και βέβαια μετά συνεχίσαμε και εμείς στην Ιταλία. Οπότε, κύριε Γιαννακάκη, μου λέτε ότι χτίζεται ένα γνωστικό αντικείμενο σιγά σιγά που είναι πολύτιμο για την έρευνα πάνω σε αυτή την όσο που καταδυναστεύει όλο τον πλανήτη με αφορμή τα ευρήματα που βρίσκεται. Σωστά? Ακριβώς, κύριε Σαχίνη.